Σε αυτό το βίντεο κάνουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας για την Disney, οπότε καλό είναι πρώτα να πάτε να δείτε ή να φρεσκάρετε το σχετικό επεισόδιο με το πρώτο μέρος. Σήμερα παιδιά μου το πάμε μέχρι το παρόν. Θα δούμε πώς η Disney πέρασε με επιτυχία στον 21ο αιώνα και πώς τελικά απέκτησε τόσα πολλά στούντιο και τόσα πολλά franchise με αντάλλαγμα την ψυχή της. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Α ναι, στο 1966 και τον θάνατο του Walt Disney. Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή καθόλου ωραία, τε, τέλος πάντων. Το 1966 λοιπόν, με τον θάνατο του Walt Disney, τα ινεία της εταιρείας περνάνε στον αδερφό του Roy και η Disneyland αποκτά ένα νέο υποκατάστημα. Μια ανάλυση της αγοράς δείχνει ότι από όλο τον κόσμο που επισκέπτεται το πάρκο του Disney στην Καλιφόρνια, μόλις το 5% προέρχεται από τις Ανατολικές Πολιτείες. Παρόλο που η συγκεκριμένη περιοχή φιλοξενεί τα 3 τέταρτα του πληθυσμού τη χώρα. Οπότε το 1971 ανοίγει η Disney World στο Ολάντο της Φλόριντα. Το νέο ριζόρτ, εκτό από τεράστιο, έχει έκταση δύο φορές στο νησί του Μανχάταν, είναι και πάρα πολύ. Πώ να το πω, νομικά ιδιαίτερο. Όπω είδαμε και στο πρώτο μέρο του αφιερώματο, ο Walt Disney από την πρώτη κιόλα Disneyland ήθελε να φτιάξει κάτι σαν την τέλεια ουτοπική Αμερικάνικη κοινότητα και πίεζε νομικά τις αρχές να δώσουν μια ανεξαρτησία στα πάρκα του για να μπορέσει να υλοποιήσει ακριβώς αυτό. Τελικά, το 1967 το καταφέρνει. Γύρω από το ριζόρτ η πολιτεία της Φλόριντα δημιουργεί μια νέα ανεξάρτητη περιφέρεια ονόματι Reedy Creek και δίνει στην Disney αυτονομία εντός των συνόρων της. Εντάξει, δεν ψηφίζει νόμους, ούτε έχει ειδικού τη εκπροσώπου στη Βουλή, αλλά εντός αυτής της περιφέρειας η Disney συλλέγει φόρους και έχει δική της αστυνομία, δική της πυροσβεστική και διαχειρίζεται ίδια το ρεύμα, το νερό, την αποχέτευση, τους δρόμους και όλα τα δημόσια έργα. Καλά άκουσες φίλε μου. Αυτή τη στιγμή στη μέση της Φλόριντα υπάρχει ένα εξάρτητο κρατήδιο τύπου Βατικανό όπου ψιλοκυβερνάει αυτόνομα η Disney. Τέλος πάντων πίσω στην ιστορία μας. Το 1971 ο Roy Disney πεθαίνει και τον διαδέχονται τρία στελέχη ονόματι Walker, Tatum και Miller. Γενικά, τα 70s είναι ψιλοάσχημη δεκαετία για την Disney. Βγάζει μεν κάποιες επιτυχίες, όπως ο Ρομπέν το Δασών και οι Αριστογάτες, αλλά δεν πλησιάζουν κατά διάνοια τα blockbuster που έβγαιναν τη χρυσή και την ασημένια εποχή. Η Disney περνάει κρίση. Και οικονομική, αλλά πάνω απ' όλα πολιτισμική δεν έχει πια το ίδιο αντίκτυπο στην κουλτούρα με αυτό που είχε παλιότερα. Τη δεκαετία του 80 έρχονται κάποιοι νέοι πειραματισμοί με ταινίε επιστημονική φαντασία όπω το Black Hole και το Επαναστατικό Τρόν και ταυτόχρονα η εταιρεία ξεκινάει δειλά-δειλά τι πρώτε εξωτερικέ τη παραγωγέ όπω το Dragon Slayer και το Popeye που βγάζει σε συνεργασία με την Paramount. Το 83 κάνει και την πρώτη τη απόπειρα για τηλεόραση με το Disney Channel, ένα συνδρομητικό κανάλι που εκπέμπει καθημερινό content για 16 ώρε την ημέρα. Ευτυχώ το κανάλι γνωρίζει απίστευτη επιτυχία, φέρνοντα κάποια λεφτά στα ταμεία και ανεβάζοντα λίγο το brand. Οπότε την ίδια χρονιά η Disney αποφασίζει να απλώσει τα πλοκάμια τη και στην Ιαπωνία, ανοίγοντα ένα νέο θεματικό πάρκο στο Τόκιο. Και κάπου εδώ, παιδιά μου, η παρακμή των 70s φεύγει και αρχίζει η μεγάλη ανάκαμψη. Η Ιαπωνική Disneyland πάει τρένο, φτάνοντα τα 140 εκατομμύρια επισκέπτε σε λιγότερο από μία δεκαετία. Παράλληλα, πίσω στην Αμερική, η Disney επιτέλου ανοίγει το κοινό τη. Τώρα, πια εκτός από παιδιά, αρχίζει να απευθύνεται και σε έφηβους και σε νέους ενήλικες. Το 1983 εξαγοράζει την Mira Max για 60 εκατομμύρια δολάρια, και ένα χρόνο μετά ιδρύει τη δική της εταιρεία διανομής ταινιών για πιο μεγάλο κοινό, την θρηλυκή Touchstone Pictures. Μέσα στα επόμενα χρόνια, αυτές οι δύο εταιρείες θα κυκλοφορήσουν. Pulp Fiction, Good Will Hunting, Pretty Woman, The Nightmare Before Christmas, Ποιο παγίδεψε το Roger Rabbit, Con Air, Armageddon, Ο Πατριώτης και μια σειρά ακόμα ταινίε που θα σπάσουν τα ταμεία, θα φέρουν πολλά Oscar στο στούντιο και το σημαντικότερο, θα εμπνεύσουν την εκπομπή μπρόσκαρ να βγει μετά από 30 χρόνια. Κάτι ξέρανε. Πλέον έχουμε φτάσει στο σωτήριο έτος 1989. Υπό την ηγεσία του Τζέφρι Κάτσενμπεργκ, του νέου creative director της, η Disney περνάει στη λεγόμενη περίοδο αναγέννησης και επιτέλους γυρνάει και πάλι στις ρίζες της, σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από κάθε άλλον εκεί έξω. Ταινιάρες κινουμένων σχεδίων που ορίζουν την παιδική ηλικία μα. Μικρή Γοργόνα, Πεντάμορφη και το Τέρα, Αλαντίν, Βασιλιά των Λιονταριών, Ποκαχόντα, Παναγία των Παρισίων, Ταρζάν, Ηρακλή, Μουλάν. Μπορεί οι live action ταινίε και τα πάρκα να την έσωσαν οικονομικά, αλλά όσον αφορά το πολιτισμικό impact, τα καρτούν αυτής της δεκαετίας είναι που έκαναν την Disney να ξαναγίνει η Disney. Αλλά δυστυχώς και τα καλύτερα πράγματα έχουν ένα τέλος. Μέχρι τώρα η Disney παρήγαγε η ίδια όλο της το περιεχόμενο, in-house που λέμε, και μετά για να το βγάλει προς τα έξω συνεργαζόταν με κάποιες εταιρείες διανομής. Τώρα όμω το μοντέλο αλλάζει και από τα μέσα τη δεκαετία του 90 η Disney ξεκινάει μια επική καμπάνια επέκταση που διαρκεί μέχρι τι μέρε μα εξαγοράζοντα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά στούντιο δεξιά και αριστερά. Το 1995 για 19 δισεκατομμύρια δολάρια αποκτά τον όμιλο τη Capital Cities και μαζί του το ειδησιογραφικό κανάλι ABC και το αθλητικό ESPN. Το 98 αγοράζει τη Starwave και την Infosic, δύο εταιρείε που ασχολούνται με software και web design και το 2001 ενσωματώνει στο ABC και το κανάλι τη Fox Family. Ακολουθεί η Saban, η εταιρεία που βγάζει τους Power Rangers, το στούντιο ειδικών εφέ του Jim Henson, τα πνευματικά δικαιώματα του Muppet Show και η διάσημη πλέον Pixar. Και το 2009, παιδιά μου, υπό την ηγεσία του νέου CEO της Bob Iger, η Disney αγοράζει την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά, Πληρώνει 4 δισεκατομμύρια δολάρια στην Paramount και παίρνει το δικαίωμα να βγάζει ταινίες με χαρακτήρες από τη Marvel Comics. Η συνέχεια είναι ψηλόγνωστη. Για τα επόμενα 13 ολόκληρα χρόνια το Marvel Cinematic Universe κυριαρχεί στο box office, αλλάζει τον τρόπο που οι ταινίε προσεγγίζουν τα sequel και τα franchise, και βγάζει στην εταιρεία πάνω από 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτά είναι box office, έτσι. Είναι από τι ταινίε στου κινηματογράφου. Χώρια τα DVD, τα Blu-ray, τα μπλουζάκια, τα καπελάκια, οι κούκλε και όλο το υπόλοιπο merch. Τέλο πάντων, η. Η περιαλιστικού επίπεδου επέκταση της Disney συνεχίζεται το 2012 όταν σκάει άλλα 4 δις τον George Lucas αυτή τη φορά και αποκτά τα δικαιώματα του Star Wars. και κορυφώνεται το 2019 με τη μεγαλύτερη στα χρονικά εξαγορά της όπου αποκτά τον τηλεοπτικό και κινηματογραφικό κολοσσό της Fox πληρώνοντας 71,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Και νομίζω ότι η εξαγορά του Twitter ήταν ακριβή. Οπότε, μετά από όλε αυτέ τι συγχωνεύσει, η Disney τελικά βγάζει κάτι δικό τη. Καινοτομή καθόλου. Ναι, αλλά η καινοτομία τη μοιάζει με την καινοτομία τη Apple τα τελευταία χρόνια. 9 στι 10 φορέ είναι φάβα. Συνήθω οι νέε ταινίε Disney που βγαίνουν είναι απλά remake παλιών της ταινιών με κανονικούς ηθοποιούς αντί για καρτούν. Όπως η Σταυτοπούτα, το βιβλίο της Ζούγκλας, η Πεντάμορφοι και το Τέρα, ο Βασιλιάς των Λιονταριών και η Μουλάν. Σε αυτές τι ταινίες το μόνο που έχει αλλάξει είναι το look από κινούμενα σχέδια σε live action ή στην περίπτωση του Lion King σε πολύ ακριβώ CGI. Αλλά το σενάριο της ταινίας είναι κυριολεκτικά μια κόπια του original σεναρίου λέξη προς λέξη. Και δυστυχώ η παρακμή δεν τελειώνει εδώ. Το μεγάλο πρόβλημα με τη σημερινή Disney δεν είναι ότι οι ταινίε τη βασίζονται σε δημιουργήματα άλλων, αυτό γινόταν από πάντα. Είναι ότι υποβιβάζουν και καταστρέφουν δημιουργήματα άλλων. Όταν, α πούμε, η Disney αγόρασε τα δικαιώματα τη Lucasfilm, μία από τι πρώτε αποφάσει που ήρθε από τα υψηλά κλιμάκια είναι να πάρει όλη τη συμπληρωματική μυθολογία του Star Wars και να την καταργήσει. Κυριολεκτικά χιλιάδε βιβλία, κόμικς και βίντεο games που για χρόνια μα έφερναν συναρπαστικές ιστορίε από το σύμπαν του Star Wars, ξαφνικά έγιναν μη επίσημα και αντικαταστάθηκαν από υποδεέστερου τίτλους οι οποίοι είχαν χαμηλότερη ποιότητα και το σημαντικότερο, στρατευμένο πολιτικό γράψιμο. Παρόμοια αντιμετώπιση είχε η κληρονομιά του Star Wars και στις νέες ταινίες, όπου κλασικοί ήρωες όπως ο Luke Skywalker και ο Han Solo, ήρωες που υποτίθεται κρατούσαν ζωντανό το franchise εδώ και 40 χρόνια για να έρθει να το αγοράσει η Disney τόσο ακριβά, πέρασαν στο περιθώριο και αποδομήθηκαν με άκρο επιθετικό τρόπο. Και μάλιστα, όταν ο κόσμος τόλμησε να παραπονεθεί για όλο αυτό, το στούντιο αντέδρασε βία. Χιλιάδες αρνητικές κριτικές λογοκρίθηκαν, ολόκληρα κανάλια στο YouTube κατέβηκαν και οι ίδιοι σκηνοθέτες των ταινιών, αντί να ανοίξουν διάλογο για όλα αυτά, άρχισαν απλά να βρίζονται με τοξικούς φανς στο Twitter. Δεν είναι τοξικοί φανς, Disney. Είναι πελάτες που αγόρασαν το προϊόν σου και απλά έχουν κάποια παράπονα γι' αυτό. Από πότε το τμήμα παραπώνω μια εταιρείας βρίζεται με τους πελάτες. Τι έχει πάθει. κι άλλα, γιατί έχω κι άλλα. Τα τελευταία δέκα χρόνια η Disney σε μια προσπάθεια να διεισδύσει περισσότερο στην τεράστια αγορά της Κίνας, κατανοητό, έχει αρχίσει να προσαρμόζει το περιεχόμενό της στις ευαισθησίες, ας το πούμε, της κινέζικης κυβέρνησης. Για παράδειγμα... Οι Κινέζοι ρε φίλε, λαό, δεν τα πάνε καθόλου καλά με του Μαύρου. Οκ. Okay? Δεν σα πούμε αυτή την κινέζικη διαφήμιση απορριπαντικού, όπου η πρωταγωνίστριά μα πετάει έναν Μαύρο μέσα στο πλυντήριο και κυριολεκτικά τον πλένει μέχρι να γίνει Κινέζο. Κάποιο θα περίμενε ότι η αντιρατσιστική Disney, η ίδια εταιρεία που έβαλε έναν Μαύρο ηθοποιό να παίξει έναν Νορβηγό Θεό των Vikings για να μα δείξει πόσο αντιρατσιστική είναι, θα είχε πρόβλημα με όλα αυτά. Δυστυχώ όμω ισχύει το ακριβώ αντίθετο. Αυτή είναι η αφίσα του Force Awakens που έβγαλε για την Αμερική. Και αυτή εδώ είναι η αφίσα για την Κίνα, όπου ο Κακομήρης ο Φίν έχει συρρυκνωθεί στο φόντο για να μην φαίνεται. Και αν νομίζω ότι είμαι υπερβολικό, αυτή είναι η αφίσα του Black Panther για την Αμερική και αυτή είναι η αφίσα του Black Panther για την Κίνα. Θε κι άλλα, γιατί έχω κι άλλα. Στην Κίνα, η μουσουλμανική κοινότητα των Ουιγούρων γνωρίζει τεράστια καταπίεση και δίωξη. Υπάρχουν ακόμα και στρατόπεδα συγκέντρωση Ουιγούρων μουσουλμάνων στην Κίνα. Όταν λοιπόν τα είδε όλα αυτά η Disney, παραπονέθηκε, διέκοψε τη συνεργασία της. Αντίθετα, γύρισε σκηνές για την ταινία Μουλάν ακριβώς έξω από ένα από αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και μάλιστα φρόντισε στους τίτλους τέλους να ευχαριστήσει και την κινέζικη κυβέρνηση που της επέτρεψε να κάνει γύρισμα έξω από στρατόπεδο συγκέντρωσης. Γενικά, Disney, καλό είναι να μην κάνεις κήρυγμα για το πόσο σεξιστές και ρατσιστές και ομοφοβικοί είναι οι ίδιοι σου οι πελάτες, ειδικά όταν το δικό σου ποινικό μητρό είναι έτσι βεβαρημένο. Από τη μία βάζει σκηνέ με λεσβείε και γκέι χαρακτήρε στι ταινίε σου για να μα δείξει πόσο προοδευτική είσαι και πόσο στηρίζει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, και απ' την άλλη πετσοκόβει τι ίδιε σκηνέ στο μοντάζ για να σου επιτρέψουν την προβολή των ταινιών στη Σιγκαπούρη, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και άλλε χώρε που τιμωρούν την ομοφιλοφιλία με φυλάκιση ή και με θάνατο. Disney. Ή θα είσαι απλά μια εταιρεία που θέλει να κάνει business σε όλο τον κόσμο, άρα είναι ουδέτερη, το οποίο το καταλαβαίνουμε απόλυτα, ή θα είσαι μια εταιρεία με πολιτική φωνή που θα δέχεται όμω και τι πολιτικέ συνέπειε αυτής τη φωνής. Δεν γίνεται να τα έχεις και τα δύο. Και δυστυχώς για την Disney αυτή η αρχή αποδείχτηκε περίτρανα τον τελευταίο χρόνο, με τη μετοχή τη να έχει πέσει κατά 31% και το νέο τη συνδρομητικό κανάλι Disney Plus να παλεύει να ορθοποδήσει. Και μάλιστα μια περίοδο που όλοι ήμασταν κλεισμένοι σπίτια μα και υποτίθεται διψούσαμε για τηλεοπτική διασκέδαση. Η όλη αντίδραση μάλιστα κορυφώθηκε πάρα πολύ πρόσφατα, κυριολεκτικά τον Απρίλιο που μα πέρασε, παιδιά, τον Απρίλιο του 2022. Όπου ανήσυχοι γονεί κάθε ηλικία διαδήλωσαν έξω από την Disneyland, υπάλληλοι και στελέχοι βγήκαν στα μίντια να αποκαλύψουν το ασφικτικό πολιτικό κλίμα που επικρατεί εντό τη εταιρεία και το σημαντικότερο. Η ίδια η πολιτεία της Φλόριντα αναγκάστηκε να πει «Ως εδώ και μη παρέκει». Στις 23 Απριλίου του 2022 η κυβέρνηση απέσυρε τα φορολογικά και διοικητικά προνόμια που απολάμβανε η ανεξάρτητη περιφέρεια του Ρίντι Creek. Μετά από 56 ολόκληρα χρόνια ευνοϊκής φορολογίας και αυτόνομης διακυβέρνησης η Disney, τουλάχιστον στα μάτια της Φλόριντα και του κράτους, έγινε και πάλι μια εταιρεία όπως όλες οι υπόλοιπε. Παρεμπιπτόντος, για να ξεκαθαρίσω και τη θέση μου, να πω εδώ ότι ο λόγος που η Disney του παρόντος με ενοχλεί τόσο πολύ είναι επειδή κουβαλάω άπειρη αγάπη και σεβασμό για την Disney του παρελθόντος. Παρά τα όποια παραστρατήματα έχει κάνει τελευταία, στην καρδιά μου εξακολουθεί να είναι αυτή η εταιρεία που εδώ και έναν ολόκληρο αιώνα προσφέρει διασκέδαση σε όλη την οικογένεια. Μια εταιρεία που ξεκίνησε κυριολεκτικά από ένα αγοράκι που δεν είχε στον ήλιο μοίρα, σήμερα μανατζάρει μια μηντιακή αυτοκρατορία που βγάζει 22 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Δεν γίνεται να μην το σεβαστεί αυτό. Πόσο μάλλον όταν ο σκοπό τη εταιρεία είναι απλά να διασκεδάζουμε και να χαμογελάμε λίγο παραπάνω στον ελεύθερο χρόνο μα. Αυτή είναι η αποστολή τη Disney, ρε φίλε. Απλά ελπίζω στο μέλλον να την ξαναθυμηθεί. Στεναχωρέθηκα λίγο τώρα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Τα σημερινά ρομπότ δεν κλέβουν τη δουλειά μόνο από τον εργάτη, την κλέβουν και από τον λογιστή. Η πιο γνωστή μηχανή αυτοματισμού σε όλη την ανθρώπινη ιστορία ήταν ο σκλάβος. Αυτή είναι μια αποθήκη της Amazon. Βλέπεις πουθενά κανένα Clark και κανέναν άνθρωπο να πληρώνεται να το οδηγάει. Όλοι αυτοί δεν μπορούν να γίνουν γραφίστες και μουσικοί συνθέτες για soundtrack ταινιών. Σας πληροφορώ ότι έχετε ήδη δει βίντεο δικό μου που τη μουσική την έχει γράψει ρομπότ. Δεν σας λέω ποιο είναι. Οπότε ποια είναι τα πραγματικά ασφαλή επαγγέλματα της επόμενης γενιάς. Λοιπόν, πάμε να πάμε ένα σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό για το 2050, οκ. Okay? Ψυχολόγος, ναι. Σεναριογράφος, ναι, αλλά λίγο σπάνιο. Εκπαιδευτή σκύλων, καλό. Οπότε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Μια δυστοπία όπου όλοι είναι άνερχοι ή μια ουτοπία όπου όλα είναι τσάπα.